Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και πάω στον κύριο Παπαθεοδόρου. Κύριε Υπουργέ, ακούσατε πριν από λίγο τον κύριο Παπαδημούλη. Πράγμα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν το δικό σας κόμμα έχει διάθεση συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ και αν, για παράδειγμα, η απουσία δηλώσεων σαν αυτές που έκανε και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος για βαρύδια του ΠΑΣΟΚ, φωτογραφίζοντας τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Λοβέρδο, αν η απουσία τέτοιων δηλώσεων θα μπορούσε να διευκολύνει την προσέγγιση. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά για την κυβέρνηση. Εξελέγει και μάλλον με ισχυρή εντολή, όπως το είπε ο κύριος Παπαδημούλης, για ποιο λόγο? Για να κυβερνήσει επιτέλους. Μετά από 8 μήνες ακυβερνησίας, η κυβέρνηση πρέπει να κυβερνήσει. Από την άλλη πλευρά παρατηρήσαμε κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά, αν θέλετε, ενδεικτικό των προθέσεων και απαντώ ευθέως στην ερώτησή σας. Σε μία πλατεία ο κύριος Καμένος και ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους στην ουσία. Είπαν ότι θα έχουμε κυβέρνηση με 155 βουλευτές. Αυτό σημαίνει ότι οι όποιες προτάσεις είχαν κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα, από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ ΔΙΜΑΡ, που έλεγαν ότι κανένας δεν μπορεί μόνος του, θα πρέπει να δούμε ποια είναι εκείνα τα κόμματα τα οποία μπορούν να συμφωνήσουν, να κάνουν μια προγραμματική συμφωνία και να προχωρήσουν όχι μόνο στην υλοποίηση, όχι μόνο στην υλοποίηση του μνημονίου που έφερε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, αλλά και στις βαθιές τομές, στο πολιτικό σύστημα, στην υγεία, στην παιδεία. Μια προγραμματική συμφωνία η οποία θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της εξόδου από την κρίση. Είδατε κάτι τέτοιο? Γιατί κανένας δεν είδε κάτι τέτοιο. Ο κύριος Παπαδημούλης προηγουμένως, και εμένα με εξέπληξε κύριε Παπαδημούλη, ότι ο λόγος ο προεκλογικός είναι ακριβώς ο ίδιος την επόμενη μέρα. Μόνο που δεν είμαστε πλέον σε προεκλογική περίοδο, οι εκλογές τελείωσαν. Εγώ πράγματι, εκεί που ο κύριος Τσίπρας είχε πει μέχρι σήμερα κάναμε λάθη, θα περίμενα μία αλλαγή στρατηγικής, μία αλλαγή πολιτικής. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Φοβούμαι ότι αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο έκανε η προηγούμενη. Δηλαδή απολύτως τίποτα. Και αυτό το οποίο φαίνεται ότι ο πολίτης, ο οποίος εμπιστεύτηκε για τελευταία φορά, για δεύτερη φορά, έδωσε μια ευκαιρία, ο πολίτης τι θέλει να δει? Θέλει να δει, καταρχάς, αυτό το οποίο δεν είπατε προηγουμένως, αν μου επιτρέπετε. Ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, αλλά και πριν, σε δηλώσεις υπουργών, αλλά και του κύριου Τσίπρα, ότι το μνημόνιο το οποίο έφερε δεν του ανήκει, δεν το υιοθετεί. Σήμερα καλείται να το υλοποιήσει. Είναι παράλογο. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου μιλήσατε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι παράλληλο. Εγώ να καταλάβω ότι θέλετε να δώσετε μια άλλη προοπτική στις αλλαγές που αναφέρατε προηγουμένως. Με ποιο τρόπο? Με τον ίδιο, με την ίδια κυβέρνηση που είχατε προηγουμένως? Γιατί δεν άκουσα τίποτα, ή δεν άκουσε και ο ελληνικός λαός, και νομίζω δεν θα το ακούσει και τις επόμενες μέρες. Τίποτα για τις βαθιές τομές που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Όταν έλεγα προηγουμένως ότι χρειάζεται μια προγραμματική συμφωνία, θα πρέπει να συμφωνήσουμε, το είπε ο κύριος Χατζηνικολάου προηγουμένως, ποιες θα είναι οι τομές, παραδείγματος χάρη στην παιδεία. Ποιες θα είναι, γιατί αυτό το οποίο καταλαβαίνω σήμερα είναι ότι οι τομές ναι υπάρχουν και θα είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει συμφωνία σε αυτό. Εάν λοιπόν ήθελε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος να υπάρξει οποιασδήποτε προϋποθέσεις για μια εθνική, μια συγκρότηση μιας εθνικής ομάδας διαπραγμάτευσης, ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κοινωνίας, στήριξης του κοινωνικού κράτους, θα το είχαν κάνει. Δεν το έκαναν. Επομένως, όλη αυτή η ιστορία η οποία με αστείο τρόπο και πολύ γραφικό εξελίχθηκε από χτες μέχρι σήμερα, και βεβαίως, όπως είδατε, από την πλευρά της Δημοκρατικής Συμπαράταξης δεν υπήρξε καμία απάντηση. Και δεν υπήρξε καμία απάντηση και κανένα σχολιασμό, γιατί η πρόταση είναι ανάξια σχολιασμού. Είναι ανάξια σχολιασμού για το βάρος που έχει μια κυβέρνηση σήμερα
να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης που δεν ανέλαβε 8 μήνες. Εσείς θα βάζατε όρους για να κάνετε μια συνεργασία? Δεν υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις, κυρία Καλογεροπούλου, όταν βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Όχι, γιατί άκουσα για παράδειγμα εγώ στο ρεπορτάζ που έκανα ότι από το Πασόκ βάζαν όρους να μην είναι η ΑΝΕΛ, ας πούμε. Ακούστε να δείτε. Στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα σήμερα, συγκολήσεις κομμάτων χωρίς να υπάρχει σχέδιο είναι μια αποτυχία. Το να συζητήσουμε, παραδείγματος χάρη, με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει την πλειοψηφία. Να συζητήσουμε τι. Μπορεί η επόμενη Βουλή να καταργήσει τον πόνους των 50 εδρών και να κάνει μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα? Άρα μπορεί. Είναι ένας μισό λεπτό. Μπορεί να το συζητήσει. Δεν είναι εάν θα πάει το ΠΑΣΟΚ, η ΔΗΜΑΡ, αν θα πάει το ΠΟΤΑΜΙ, η Νέα Δημοκρατία, για να φτιάξουμε μια χαρούμενη κυβέρνηση και την επόμενη μέρα να έχουμε μεγαλύτερες αποστάσεις από αυτές που έχουμε σήμερα. Αποστάσεις υπάρχουν. Και όχι μόνο υπάρχουν αποστάσεις, υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιθέσεις. Φαίνεται ότι μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ οι αποστάσεις αυτές έχουν εκμηδενιστεί. Αλλά αν είναι έτσι και αν υπάρξει. Αν αυτό είχε γίνει το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Αν υπάρξει. Ναι, ακριβώς επειδή είχαν γίνει αυτά τα λάθη δεν γίνεται να επαναληφθούν. Η χώρα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Μετά από 8 μήνες. Αν δούμε τις πολιτικές επιμέρους, δεν διαπραγματεύονταν όλοι οι υπουργοί, για όνομα του Θεού. Δεν διαπραγματεύονταν όλοι οι υπουργοί αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση που έφερε το σκληρότερο μνημόνιο. Στη μεταναστευτική πολιτική, στο προσφυγικό, τι είχαμε? Ποια ήταν η πολιτική της κυβέρνησης? Όταν βρίσκεσαι απέναντι λοιπόν σε αυτό. Όταν βρίσκεσαι. Κυρία Γεννηματά, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Μίλησε για δημιουργική αντιπολίτευση και τους όρους αστεία, επικοδομητική δημιουργική και τους όρους αστεία και γραφική και όλη αυτή τη βιασύνη την αντιπολιτευτική. Κοιτάξτε, Παπαθεοδόρου, εγώ από την Παπαδημούλη, δεν την έχω. Κύριε Παπαδημούλη, δημιουργική αντιπολίτευση, επικοδομητική αντιπολίτευση θα υπάρχει όταν θα ξεδιπλώσετε την πολιτική σας. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Όταν ξεκινάτε λίγες ώρες μετά τις εκλογές, με τους χαρακτηρισμούς, ναι, υπήρξε σχόλιο. Αστεία και γραφική, υπήρξε σχόλιο. Κύριε Παπαθεωδόρου. Ναι, βεβαίως, γιατί όλοι μας ακούνε και βλέπουν το επικοδομητικό του ύφους σας. Εγώ το καταλαβαίνω ότι θέλετε να υποστηρίξετε τον κύριο Καμένο. Το καταλαβαίνω απολύτως. Καλά, αλλά αυτό νομίζω ότι το μπορεί να το κάνει η κυρία Χρυσοβλώνη. Αυτό το οποίο λέω. Για ποιο λόγο να θέλουν να τον υποστηρίξουν? Ήταν μια επικοδομητική συνεργασία, έτοιμη και ειλικρινής. Αυτό ήταν όλο. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος. Αυτό. Δεν κρίνω αυτό. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο όφελος εκτός από αυτό. Αν μου επιτρέπετε, ακούστε τι κρίνω. Κρίνω ότι κάποιες ώρες μετά το τέλος των εκλογών, ο κύριος Καμένος, αυτό το οποίο επέλεξε να κάνει, είναι να αναφερθεί στο ΠΑΣΟΚ, να αναφερθεί ειδικά στην κυρία Γεννηματά και να πει πάρα πολύ απλά, αν βγάλεις τα βαρύδια τα οποία έχεις, εγώ μπορώ να συζητήσω. Κύριε Παπαθεοδόρου, εκτός από την αλαζονία, τα βαρύδια, καλό θα ήταν να τα δει αλλού. Διηγίζετε τον Καμένο και καλά κάνετε, αφού έχετε καταπιεί αμάσιτο τον Καρατζαφέρη, το Βορύδη, το Γεωργιάδη και τον Πλεύρη. Έλεος. Μήπως μπερδεύεστε, κύριε Παπαδημούλη? Όχι. Ποιος και ως Δημάρ που ήσασταν πριν και ως ΠΑΣΟΚ που είστε τώρα, πότε έχετε συμπράξει όλους αυτούς. Πότε, κύριε Παπαδημούλη, πότε έγινε αυτό με τον κύριο Καρατζαφέρη, πότε έγινε αυτό και σε αυτό έχει να το κάνει. Το ΠΑΣΟΚ δεν συγκυβερνούσε με τον κύριο Καρατζαφέρη και τη Νέα Δημοκρατία? Ναι. Πότε το κατάπιε δεν κατάλαβα. Και πότε το κατάπιε δεν κατάλαβα. Και αυτό το οποίο. Κύριο Καμένο, κάνετε κρίση στον κύριο Καμένο. Γιατί έκανε δήλωση. Γιατί έκανε δήλωση. Δεν υπήρξε καμία επίθεση. Έκανε μια πολιτική δήλωση και από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασία. Μα πάρα πολύ καλά. Όταν λοιπόν εσείς χαρακτηρίζετε στελέχη ενός κόμματος ως βαρύδια. Όχι, το ίδιο θα μπορούσε να κάνει. Το ίδιο θα μπορούσε να κάνει. Επιγέστατος. Το ίδιο θα μπορούσε να κάνει λοιπόν οποιοδήποτε άλλο κόμμα για στελέχη τα οποία ήταν στο κόμμα σας και είναι στο κόμμα σας. Συνεργασίας. Αυτά δεν είναι συνεργασία. Επομένως, ένα άλλο κόμμα, λέγοντας διώξε το μισό κόμμα για να συνεργαστώ μαζί. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ συγκεκριμένος ο κύριος Καμένος, το κάθε κόμμα δεν δημιουργεί προϋποθέσεις συνεργασίας. Συμφωνώ, κυρία Χρυσοβελόνη, εγώ έχω συγκεκριμένη άποψη, όπως και όλοι οι δημοσιογράφοι και όλοι οι πολίτες της χώρας, και για πρόσωπα και για πράγματα. Δεν είμαι οπαδός λοιπόν των προσώπων στα οποία αναφερθήκατε. Όμως, εσείς αναφερθήκατε σε αυτά μιλώντας για κυβερνητική συνεργασία. Είναι άλλο να κάνεις κριτική σε κάποιον για τον οποίο δεν ενδιαφέρεσαι να συνεργαστείς
Και άλλο να θες να τον παντρευτείς και να του λες, διώξε τη μάνα σου, διώξε τον πατέρα σου, διώξε τον αδερφό σου και έλα να παντρευτούμε. Εγώ, κύριε, δεν γίνεται έτσι, κυρία Χρυσοβελόνη μου. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι είναι για να ανέβω να ολοκληρώσω. Θα μου επιτρέψετε. Κάθε κόμμα. Κύριε Παπαδήμουλη, επιτρέψτε μια φράση. Να σα πω κάτι. Προηγουμένως, ζητούσατε ακριβώς το ίδιο. Τον έχω, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, βέβαια, όλοι διακόψαμε τον κύριο Παπαδήμουλη. Θα σα δώσω πάλι το λόγο. Να προσθέσω κάτι. Ποιον θέλετε να προσθέσετε εκτός από το Βενιζέλο και το Λοβέρδο και κανέναν άλλον. Το κάθε κόμμα θα αντιμετωπίσει τα του οίκου του. Να, η κυρία Χρυσοβελόνη έχει άλλα ονόματα. Εγώ σημειώνω. Κυρία Χατζηνικολάου. Αυτό είναι το καινούριο που επομένως δεν θέλετε να συνεργαστείτε μαζί του. Μα δεν μπορεί να πει. Αν θέλατε να συνεργαστείτε μαζί του. Το είπατε. Μισό λεπτό. Κύριε Παπαδημούλη. Κύριε Παπαδημούλη. Ακούστε κάτι. Το είπατε προηγουμένω. Το είπατε προηγουμένω. Δεν θέλετε κυβερνητική συνεργασία. Με τον τρόπο που κρίνει. Εγώ αυτό που σημειώνω είναι ότι από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα έχουμε θερμά χαιρετιστήρια μηνύματα κορυφαίων παραγόντων του σοσιαλιστικού χώρου και της σοσιαλδημοκρατίας από όλη την Ευρώπη. Έτσι, κυρία Μαρή. Και τα οποία βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με το ύφος, το ήθος και τους χαρακτηρισμούς τους αντιπολιτευτικούς που ακούω σήμερα τον κύριο Παπαθεοδόρου. Σε πλήρη αντίθεση. Ολοκληρώστε, κύριε Παπαθεοδόρου. Με την Νέα Δημοκρατία. Έχετε δίκιο. Κάποια στιγμή να τον ποθήσουμε. Έχει δίκιο αυτό που θυμίζει η κυρία Χρυσοβελόνη. Έχει ενδιαφέρον και πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Έχουμε και τις παρενέσεις Σούλτ να μην συνεργαστεί ο κύριο Τσίπρα με τον κύριο Καμπάνη. Δεν του πέφτει λόγο. Πολύ ωραία. Δεν πέφτει λόγο. Πολύ σωστά λέει ο κύριο Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να σας πω όμως δύο πράγματα. Υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Χτες στη συζήτηση που είχε την τηλεφωνική για τα συγχαρητήρια, ο κύριος Τσίπας με την κυρία Γεννηματά, ακριβώς αυτό ζήτησε. Ότι θα ζήτησε τη βοήθεια της κυρίας Γεννηματά, όπως την έδωσε και προηγουμένως, τη βοήθειά της απέναντι στους σοσιαλιστές και σοσιαλδημοκράτες για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης. Το έκανε. Και μάλιστα έλαβε μια θετική απάντηση. Η αντίφαση ποια είναι? Ότι όταν έχετε από τη μία πλευρά αυτήν την τοποθέτηση και από την άλλη του κύριου Καμένου, κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να το λύσετε μόνοι σας. Μην αρχίζουμε και δημιουργούμε τώρα. Το είπατε, κάτι δεν πάει είπατε καλά, το εξής. Και κάτι υπάρχει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Μισό λεπτό, κυρία Χρυσοβελόνη. Ακούστε το. Θα σα δώσω σε λίγο αυτό το λόγο λοιπόν με θα, πρέπει να, θα πρέπει να το λύσετε όσο στην κυβέρνηση. Εγώ όμως άκουσα και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ. Και ολοκληρώστε. Ολοκληρώνουμε αυτό. Είναι σημαντικό. Το είπατε προηγουμένως. Δεν τίθεται θέμα μιας συγκυβέρνησης, μιας κυβερνητικής συνεργασίας. Προτείνεται συνεννόηση σε συγκεκριμένα θέματα με άλλα κόμματα της Βουλής. Όταν λοιπόν θα έρθουν αυτά και όταν αυτά θα προστατεύουν και το εθνικό και το δημόσιο συμφέρον και όταν αυτά θα συμβαδίζουν με τις πολιτικές τις οποίες έχετε αναλάβει και κάποια στιγμή θα πρέπει να τις εφαρμόσετε, τότε να συζητήσουμε αυτό που ονομάζεται συνεννόηση. Το είπατε προηγουμένως, γι' αυτό θεώρησα ότι είναι προβληματική ή οποιαδήποτε αυτή τη στιγμή συνεργασία ή πρόταση για συνεργασία. Δεν θέλετε, πολύ καλά κάνετε. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό το οποίο θα προστατεύσουμε είναι από τη μία πλευρά το να βλέπει και να ακούει ο ελληνικός λαός την αλήθεια και από την άλλη, όπου εσείς είχατε, όπως είχατε, έλλειμμα και διακυβέρνησης, αλλά από την άλλη πλευρά και βουλευτών. Γιατί από τη μία μας λέτε ότι κακώς στηρίξαμε και από την άλλη καλώς στηρίξαμε. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή στίγμα η πρόταση. Κατά την άποψή μου, η θέση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης θα είναι, όπως έχει, ήταν μέχρι σήμερα, θα είναι μιας αντιπολίτευσης αξιόπιστης, ειλικρινούς και πάνω απ' όλα δημιουργικής για να προστατεύσει αυτό το οποίο, από ό,τι προβλέπω, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει. Στον κύριο Παπαδόπουλο θα πάω. Δεν σας προβληματίζει, κύριε Παπαδόπουλο, ότι σε μια συγκυρία που λογικά έπρεπε να είναι ευνοϊκή για το Κομμουνιστικό Κόμμα, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσεχώρησε ουσιαστικά στο μνημόνιο, το υπέγραψε, το ψήφισε, εμφανίστηκε ανακόλουθος σε σχέση με τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Δεν θα έπρεπε σε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό να εισπράττει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αντίθετα, η εικόνα που εμφανίστηκε ήταν μια εικόνα στασιμότητας. Κοιτάξτε, εμείς καταρχήν εκτιμάμε βεβαίως ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και εκφράζει συντηρητική αναδίπλωση του κόσμου.
Και λέω σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων, γιατί παρά αυτές τις αντεγκλήσεις, τα κόμματα που σχηματίζουν την κυβέρνηση, με τα κόμματα που σχηματίζουν μια κάλπικη αντιπολίτευση και η ενδιάμεση, γιατί βλέπουμε ορισμένους ενδιάμεσους, θα προωθήσουν όλοι μαζί από κοινού μια κυριολεκτική σφαγή λαϊκών δικαιωμάτων το επόμενο διάστημα. Και λέω σφαγή λαϊκών δικαιωμάτων, όταν θα βλέπουμε τι θα γίνεται με το συνταξιοδοτικό, τη φορολογία, το ασφαλιστικό, τις εργασιακές σχέσεις, τους μισθούς. Πρώτο ζήτημα αυτό. Επομένως, δεν θεωρούμε το αποτέλεσμα θετικό. Δεύτερο, μπορούμε... Θα περνάει, λέτε, ο Αρμαγεδόν αυτός όλος δεν από τη Βουλή. Δεν θα περάσει έτσι, διότι θα παίξουμε, με 200 θα παίξουμε εμείς το ρόλο μας. Αλλά πριν από αυτό, να σταθώ λίγο στους λογαριασμούς μας με την προηγούμενη μέρα και να μιλήσουμε για την επόμενη. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα. Και ένα βασικό στοιχείο που θέλουμε να πούμε για την ερμηνεία του είναι ότι η επιδείνωση... Γιατί δεν καταφέρατε αυτό τον κόσμο, ας πούμε, που απήχε. Περιμένετε ένα λεπτό. Εδώ, να πω το συμπολίτη μας που ένιωσε απογοήτευση. Νομίζω ότι μπορούν να το εξηγήσουν. Γιατί δεν καταφέρατε να τον κινητοποιήσετε, να τον πείσετε, να σηκωθεί και να πάει να σας ψηφίσει. Λοιπόν, να σας πω. Αυτό είναι το ερώτημα, απλό. Εγώ λοιπόν λέω. Πρώτα απ' όλα το ότι υπάρχει μια επιδείνωση στην κατάσταση των εργαζομένων, η οποία είναι αναμφισβήτητη, δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα μεταφραστεί καταρχήν σε ριζοσπαστικές διαθέσεις. Στην περίπτωσή μας μεταφράστηκε σε συντηρητική αναδίπλωση γιατί προσδιορίζουμε τρεις συγκεκριμένους όρους. Πρώτα απ' όλα την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το εργατικό κίνημα, τη χειρότερη δηλαδή. Δεύτερο ζήτημα που είχε μεγάλη σημασία, ότι το σύνολο του αστικού πολιτικού συστήματος βομβάρδιζε τους εργαζόμενους με τη λογική ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και άρα πρέπει να διαλέξεις το μικρότερο κακό, πρέπει να διαλέξεις δηλαδή ποιος θα σε σφάξει λιγότερο και έτσι λειτουργήσε το δίκολο Τσίπρας είμαι η Μαράκης, τη λιγότερο επώδυνη λύση και το τρίτο, ότι υπήρχε μια παγίδα σε κάποιες ριζοσπαστικές διαθέσεις που ήταν μια θολή αντιμνημονιακή ρητορική. Μία ρητορική που κατήγγειλε γενικά το μνημόνιο, αλλά δημιουργούσε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρχει φιλολαϊκή λύση μέσα στη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συστήματος. Μια απόδειξη της σύγχυσης που έφερε αυτή η ρητορική ήταν και μια τοποθέτηση που άκουσα προηγουμένως. Γιατί πρέπει να έχει κανείς βαθιά σύγχυση για να θεωρεί ότι το κουκουέ το οποίο λέει ότι δεν υπάρχει καμία φιλολαϊκή λύση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Και στο σύστημα συνολικά είναι κοντά στη Μέρκελ, που λέει δηλαδή ότι ούτε με ευρώ ούτε με δραχμή σώζεται την κατάσταση. Το όχι, εξήγησε. Να το εξηγήσω. Το εξήγησε λέγοντας από την άλλη πλευρά, ότι αν δεν τοποθετήσετε ανοικτά, ναι, μα εμείς υπέρ λέμε του εθνικού νομίσματος, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αναπαράγετε... Είναι ψευτοδίλημα το καπιταλιστική Ελλάδα της δραχμής ή καπιταλιστική Ελλάδα του ευρώ, γιατί με όποιο νόμισμα κι αν είμαστε, η απέτηση αυτών που έχουν στα χέρια τους τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κεφάλαιο, την εξουσία, θα είναι πάντα νέες θυσίες για να ανακάμψουν τα δικά τους κέρδη. Γιατί η πολιτική που ζητά θυσίες για να ανακάμψουν τα κέρδη δεν εφαρμόζεται μόνο στις χώρες με ευρώ, εφαρμόζεται και στις χώρες εκτός ευρώ. Εφαρμόζεται στη Βρετανία που έχουμε βαρύτατες θυσίες με εθνικό νόμισμα, στη Δανία που έχουμε βαρύτατες θυσίες με εθνικό νόμισμα και ισοπαίδωση, στην Βουλγαρία και πάει λέγοντας. Δεν είναι δηλαδή ίδιον μόνο των χωρών της Ευρωζώνης. Δεύτερο, είναι προϊόν βαθιά σύγχυσης να θεωρείς ότι κάνουν αντίσταση οι συνένοχοι του Τσίπρα 7 μήνες, οι οποίοι κατάλαβαν ότι ο Τσίπρας πάει για συμφωνία πότε. Αφού είχε υπογράψει και παρέμεναν υπουργοί τη συμφωνία του Φλεβάρη, αφού είχε υποβάλει την πρόταση των 47 σελίδων που έχει όλες τις προτάσεις του μνημονίου, αφού είχαν αρνηθεί την πρόταση του ΚΚΕ που έλεγε να ψηφίσουμε για κατάργηση του μνημονίου μέσα στη Βουλή, το κατάλαβαν όταν πια έκλεινε η Βουλή και μέναν έξω από τα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις ακόμα και να έρθω στην επόμενη μέρα. Μάκη μου, εσείς τα κάνετε όλα ωραία. Όχι, και τα λέτε όλα εμείς ωραία. Θα σας πω. Θέλω να πω, εμείς... είναι δυνατόν σε αυτή τη συγκυρία να παίρνετε 5,5%. Να πω, βεβαίως. Θα έπρεπε να παίρνετε 10% αυτή Κοιτάξτε, την περίοδο. Με αυτά που συμβαίνουν. Ότι θα έπρεπε να είστε ο βασικός πόλος έλξης των απογοητευμένων αριστερών Έχουμε ανθρώπων. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό. Να σας πω, σας είπα τρεις λόγους.
βασικούς, την κατάσταση του κινήματος. Κανένας από αυτούς όμως, ναι, η δική δεν είναι μας αυτοκριτικός. Αφορά το εξής. Αφορά το εξής. Πρώτον, να... Μήπως μιλάτε μια γλώσσα που ο κόσμος δεν την καταλαβαίνει. Κοιτάξτε. Ή μια γλώσσα που μοιάζει παλιά. Άκουσα παρατηρήσεις, άκουσα παρατηρήσεις ότι είχε βελτιωθεί η επικοινωνιακή μας πορεία σε αυτές τις εκλογές. Επίσης, θυμίζω ότι δεν μίλαγε πολύ διαφορετική γλώσσα ο ΣΥΡΙΖΑ το 2009 και το 2010 με αυτή που μίλησε μέχρι το Γενάρη. Άρα πρέπει να ψάξουμε άλλους παράγοντες για το τι διαδέχεται τι. Τα ίδια στελέχη με την ίδια γλώσσα έφτασαν μέχρι το Γενάρη, δεν λέω τώρα. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο ζήτημα που πρέπει να δούμε. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε μπροστά μας, λέω. Και ποιο είναι το στοίχημα για μας. Αυτό το οποίο έρχεται είναι κυριολεκτικά θύελλα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα μέτρα που είναι πάρα πολύ γνωστά. Αναφέρομαι στην πιθανότητα να έχουμε διεθνή συγχρονισμένη κρίση το επόμενο διάστημα και να επιδεινωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Αναφέρομαι και σε μία άλλη πλευρά που δεν τη συζητάμε καθόλου, την όξυνση των αντιθέσεων στην περιοχή, από τη Συρία μέχρι την Ουκρανία. Η κατάσταση λοιπόν οδεύει από το κακό στο χειρότερο. Εμείς θα βασιστούμε σε τρία ζητήματα για να κερδίσουμε το στοίχημα της επόμενης περίοδου. Πρώτο, ότι έχουμε μια μαχητική πρωτοπορία, η οποία αυτό το 5,5% που λέτε, έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει φιλολαϊκή λύση μέσα στη φυλακή του συστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινείται αντισυστημικά. Δεύτερο, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, το οποίο έχει γυρίσει την πλάτη του στο αστικό πολιτικό σύστημα και δεν το έχουμε κερδίσει εμείς. Έχει κάνει, αν θέλετε, ένα μισό βήμα. Είναι στην αποχή. Ναι, βεβαίως, έχει κάνει ένα μισό βήμα, αλλά έχει γυρίσει, δεν ενέδωσε δηλαδή στο δίλημα Τσίπρας είμαι η Μαράκης, αλλά δεν εκφράζει ακόμα ενεργητικά την αντίδρασή του, την αντίστασή του, την αντεπίθεσή του σε αυτό που θεωρεί σύστημα. Συνομιλείτε εσείς με αυτό το κομμάτι της νεολαίας. Το προσπαθούμε και εδώ πρέπει να βελτιωθούμε, μια και μου κάνετε αυτή την παρατήρηση. Μάλιστα. Και τρίτο ζήτημα, ότι ανοίξαμε μια πλατύτερη συζήτηση με δυνάμεις της κοινωνίας, πολύ ευρύτερες από αυτές που μας ψήφισαν, στο αν υπάρχει πραγματικά εναλλακτικός δρόμος. Δρόμος δηλαδή που η ανάπτυξη να βασίζεται στις κοινωνικές ανάγκες και όχι στο καπιταλιστικό κέρδος. Δρόμος που να μπορεί να ξεριζώσει το καπιταλιστικό κέρδος από κριτήριο της ανάπτυξης και έχουμε αρχίσει και περιγράφουμε αυτό το δρόμο. Ο χώρος αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να ενοποιηθεί με κάποιον τρόπο. Θα μπορούσε έστω και με τη μορφή μιας συνεργασίας ευρύτερης να ενοποιηθεί. Η διαχωριστική γραμμή είναι ποιον ονοματίζεις. Θέλω να πω, έβλεπα στα αποτελέσματα τα εκλογικά, Κουκουέ 5,5. ΛΑΕ 2,9. Ανταρσία 1,5. Σκεφτείτε το. Κουκουέ μιλάμδα Κουκουέ. Αν αυτός ο χώρος εμφανιζόταν ενωμένος, δεν θα ήταν άλλος ένας πόλος σημαντικός στην πολιτική σκηνή. Ένας που σηκώνει τη σημαία αυτή τη στιγμή της ανατροπής του συστήματος και της αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με έναν που σηκώνει τη σημαία, καπιταλιστική Ελλάδα της δραχμής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποια στρατηγική κατεύθυνση μπορούν να συμβαδίσουν, κατά τη γνώμη μας. Αυτός είναι ο Λαφαζάνης. Κατά τη γνώμη μας, σε καμία. Βάζω φωτογραφίες. Δεύτερον, ένας που είναι συνένοχος για όλη αυτή την πορεία που μας έφτασε στο τρίτο μνημόνιο, γιατί εμείς δεν θεωρούμε τον Τσίπρα τον μοναδικό ένοχο, που και αυτός παριστάνει το θύμα εκβιασμού. Λέτε ότι είχαν ευθύνες και οι της ΛΑΕ. Ο ένας εμφανίζεται ως θύμα εκβιασμού του Σόιμπλε και ο άλλος ως θύμα εξαπάτησης του Τσίπρα. Αλλά κατά τη γνώμη μας είναι και οι δύο θύτες στην πορεία αυτή. Βαρύτατοι θύτες. Μάλιστα. Και φάνηκε αυτό και στη στάση τους όταν ήρθαν οι προτάσεις του Κουκουέ για κατάργηση του μνημονίου, που από κοινού είπαν όχι στην ψηφοφορία. Τρίτο ζήτημα και τελειώνω. Το θέμα της Χρυσής Αυγής. Και εδώ η θολή αντιμνημονιακή γραμμή έχει μεγάλες ευθύνες. Αέρα στα πανιά της Χρυσής Αυγής δεν δίνει μόνο ο εθνικισμός και ο αντικομουνισμός μεγάλου μέρους της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν θέλω να ισοπεδώσω το σύνολο των στελεχών, αλλά μεγάλου μέρους της, δίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό η θολή αντιμνημονιακή γραμμή που υποστήριξε όλο αυτό το διάστημα ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις... Ενώ τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη, που επιτρέπει να ψαρεύει σε θολά νερά και η Χρυσή Αυγή, γιατί τι κάνει. Συσκοτίζει τον πραγματικό αντίπαλο.
Συσκοτίζει δηλαδή ότι αυτά τα μέτρα του μνημονίου τα ζητά μια άρχουσα τάξη. Τα ζητά το κεφάλαιο. Τα ζητούν οι μονοπωλιακοί ομίλοι, ότι υπάρχει μήτρα που γεννά το φασιστικό ρεύμα. Και επιμένω ότι είναι φασιστικό ρεύμα, κύριε Χατζηνικολάου, και όχι παρασυρμένη. Γιατί αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί μετά τη δήλωση του Μιχαλολιάκου. Με συγχωρείτε τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, ο Μιχαλολιάκος την Πέμπτη στο ραδιόφωνο μου είπε ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη της δολοφονίας. Βέβαια, λέγοντας ότι όπως θα έκανε κάθε κόμμα αν ένα μέλος του είχε διαπράξει ένα έγκλημα. Και επίσης, δημοσίευσα εγώ, διότι το αρνήθηκε, είπε ψέματα, δημοσίευσα μετά τη συνέντευξη βίντεο στο οποίο χαρακτηρίζει μόνος του τη Χρυσή Αυγή σπορά των ηττημένων του 45. Σκεφτείτε τον λοιπόν, Ναζί δηλαδή. Με βάση ένα συλλογισμό που κάνατε προηγουμένως, τι να αποκαλύψεις σε έναν κόσμο που συνειδητά είναι με το φασιστικό ρεύμα, συνειδητά πλέον βλέπει... 7% ναι, είναι συνειδητά με το... Εγώ δεν θέλω να το ποσοτικοποιήσω τόσο, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι δεν βλέπει. Εγώ δεν μπορεί το πιστεύω να αυτό. Ότι μπορεί να υπάρχει ένα σκληρός πυρήνας, 1-2% που να είναι φιλοναζί. Του 70. Αλλά δέστε τα ποσοστά της εθνικής παράταξης στην δεκαετία του 70. Μη συγκρίνετε. Όχι, εγώ λέω ότι είναι... δέστε κάτι. Κύριε Παπαδόπουλε, η εθνική παράταξη ήταν ένα κοινοβουλευτικό ακροδεξιό κόμμα. Ναι, καλά, εντάξει, δεν ήταν, αλλά είχε δεν μέσα δεν είχε όλο καμία το σχέση. Κομμάτι ημινητών του Παπαδόπουλου, έτσι. Ναι, εντάξει, όχι, τώρα, όχι, τρελαθούμε. Όχι, αυτή που λέτε είναι όχι, η ΕΠΕΝ. Δεν είναι έτσι. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η ΕΠΕΝ. Η εθνική παράταξη δεν ήταν ο Στεφ. Η ΕΠΕΝ προέκυψε στην ΕΠΕΝ. Ακούστε κάτι άλλο. Λέω το εξής. Όχι, όχι, αναφέρεστε στην ΕΠΕΝ, όχι στην εθνική παράταξη. Υπάρχει μια αλληλοδιαδοχή αυτών των γεγονότων. Ας κλείσουμε την ιστορική παρένθεση. Λέω το εξής. Πάντως αυτοί όλοι ακούστε δεν συγκρίνονται με τον Μιχαλολιάκο και τη Χρυσή Αυγή. Με τις βάστικες και με τα... Σύμφωνοι. Να διαβαθμίσουμε και το μαύρο. Αλλά λέω το εξής. Δεν μπορεί κανείς να μην βλέπει και να θεωρεί αντισυστημική μια δύναμη που δεν χτυπά βιομήχανους εφοπλιστές τραπεζίτες και χτυπά εργάτες, συνδικαλιστές, μετανάστες και προοδευτικούς καλλιτέχνες. Μάλιστα. Μέχρι εκεί πρέπει να πηγαίνει το μυαλό επομένως, του για το ποιος είναι συστημικός και ποιος είναι αντισυστημικός. Λέτε ότι δεν λέω, έχει λοιπόν, νόημα η συζήτηση ότι μαζί από αυτήν την άποψη αυτό το οποίο μπορεί να τις φράξει στον δρόμο είναι αυτό που λέμε εμείς. Να οργανωθεί η λαϊκή αντεπίθεση, να αλλάξει η κατάσταση σε συνδικάτα, να ανασυνταχθεί το κίνημα, να σημαδεύσει τον πραγματικό αντίπαλο που είναι η άρχουσα τάξη, η μονοπωλιακή όμιλη και όχι τα κόμματα που τις υπηρετούν, γιατί κόμματα που υπηρετούν το κεφάλαιο αλλάζουν με όλες τις ταμπέλες. Έχουμε δει δηλαδή μνημονιακούς του κεφαλαίου, αντιμνημονιακούς του κεφαλαίου, δεξιά του κεφαλαίου και αριστερά του κεφαλαίου. Καταλαβαίνετε ποιους εννοώ. Το θέμα όμως είναι τι κάνεις με το ίδιο το κεφάλαιο, τι κάνεις με την άρχουσα τάξη. Και αυτήν σήμερα τη σημαδεύει το ΚΚΕ, γι' αυτό και μπορεί να ηγηθεί μιας γνήσιας λαϊκής αντιπολίτευσης. Μικρή διακοπή, επανέρχομαι με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη και αμέσως μετά την κυρία Χρυσοβελώνη και τον κύριο Καρά. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, EuroBasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το full pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσική σιωτήρι. Την Κυριακή με τη Real
Compact Disc Club. Αποκλειστικά και δωρεάν, οι μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα, Emotions. Η απόλυτα ατμοσφαιρική συλλογή σε δύο CD. Μαζί, Harper's Bazaar με τα καλύτερα ρούχα και αξεσουάρ της νέας σεζόν. Και ιστορικά θέματα, ο εθνικός διχασμός και η ρήξη του Ελευθέριου Βενιζέλου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το Σάββατο με την Αγορά. Κώστας Βίρβος. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο CD με τα μεγάλα τραγούδια του κορυφαίου λαϊκού στιχουργού. Και το μυστηριώδες νησί του Κόμ, η θρυλική παιδική σειρά δράσης και φαντασίας μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι, δεν είναι μάγειρες, δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν, δεν είναι αυτοκίνητα, δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Πάμε τώρα στον βουλευτή του Ποταμιού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Και θέλω, κύριε Θεοχάρη, και για το κόμμα σας να μας μιλήσετε, που έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη αυτή τη φορά. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά, το Γενάρη, να βάζει τον πήχη ο Σταύρος Θεοδωράκης στο 6%. Τώρα τον έβαλε στο 10%, αφήνοντας μάλιστα και τον υπαινιγμό ότι αν δεν πιάσει ένα τέτοιο ποσοστό, μπορεί να παραιτηθεί. Μάλιστα άκουσα χθες ότι μια τέτοια συζήτηση, και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί άκουσα σε μέσα ενημέρωσης, ότι σκεφτόταν να παραιτηθεί τις πρώτες ώρες μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος. Τι έφταιξε και μειώθηκε η δύναμη αντί να αυξηθεί, και δεύτερον, ποια θα είναι η επόμενη μέρα σας? Θα ήσασταν διατεθειμένοι να συζητήσετε με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες για το ενδεχόμενο συμμετοχής σας ή έστω ανοχής στην κυβέρνηση, κοινοβουλευτικής ανοχής? Πράγματι ήταν ένα αποτέλεσμα χθες, το οποίο δεν είναι ευχάριστο για το κόμμα μας, και προφανώς σημαίνει ότι το χρέος μας προς την
προς τον ελληνικό λαό. Πιστεύουμε ότι έχουμε ένα μήνυμα αλήθειας προς τον ελληνικό λαό, το οποίο όμως προφανώς δεν μπορέσαμε να πείσουμε. Και είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να βρούμε και να εξετάσουμε όλους τους λόγους για τους οποίους αυτό συνέβη. Θα το κάνουμε αυτό τις επόμενες μέρες. Νομίζω είναι πολύ νωρίς για να μπορεί κάποιος. Υπάρχει να θέμα παρέτησης του Σταύρου Θεοδωράκη? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα παρέτησης. Σε κάθε περίπτωση είναι δικές του και προσωπικές οι αποφάσεις αυτές. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια αίσθηση, αλλά δεν θέλω να μιλάω εξ ονόματός του. Νομίζω ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε ανακοινώσει το συνέδριό μας στις αρχές Δεκεμβρίου. Είναι ανάγκη μεγάλη να γίνει αυτό το συνέδριο ώστε να μπορέσουμε πάντως να δούμε. Ήταν ο μόνος αρχηγός κόμματος που πήγε χειρότερα από την προηγούμενη φορά, που ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη. Ακριβώς, ανέλαβε την ευθύνη και αυτό νομίζω είναι μια πράξη γενναιότητας και πολύ καλά έκανε. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω και δύο λόγια για την κουβέντα, ιδιαίτερα οι συμπολίτες μας που θέσανε μερικά θέματα, αρχικά για το ζήτημα της αποχής. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μας... Και μετά για τις συνεργασίες, ας παρακαλώ. Ναι, και βεβαίως για τις συνεργασίες. Δεν πρέπει να μας διαφύγει της προσοχής ότι η αύξηση της αποχής, όχι όλο για να μην παρεξηγηθώ, όχι όλη η αποχή, αλλά η αύξηση της αποχής από τον Ιανουάριο, από τον Ιανουάριο και μετά, έχει ουσιαστικά ονοματεπώνυμο. Λέγεται Τσίπρας και Καμένος. Ο λόγος είναι ότι ο σκοπός των εκλογών αυτών είναι η νομιμοποίηση της εξαέρωσης του όχι. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια στροφή, ζήτησε από τον ελληνικό λαό ένα όχι και το πήρε με ένα βροντερό 62%. Την επόμενη εβδομάδα το πρόδωσε αυτό το όχι. Δεν μπόρεσε να σταθεί και αναγκάστηκε να πάει στις κάλπες λέγοντας και το mea culpa. Είπε ότι πράγματι έκανα λάθη. Ακούστηκε προηγουμένως ότι είναι ίσως και η πρώτη φορά που αυτό συνέβη από έναν πρωθυπουργό και από έναν αρχηγό του πρώτου κόμματος, της Βουλής. Συνεπώς χρειαζόταν να κάνει αυτή την στροφή. Όσοι αποδέχτηκαν αυτή τη θέση, προφανώς στήριξαν και στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βαθμό. Όσοι όμως δεν αποδέχτηκαν, νομίζω το είπε ο φίλος με πολύ καθαρά λόγια, είπε ότι εγώ δεν ήθελα να νομιμοποιήσω, να συνταχθώ και να ξαναπάω εγώ στο νέο ουσιαστικά, το οποίο μας ζητούσαν το 80% των κομμάτων. Άρα λοιπόν η αύξηση αποχής έρχεται από πολύ συγκεκριμένα σημεία, τουλάχιστον για αυτές τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τη δούμε και συνολικά ως πολιτικό σύστημα. Αλλά αν θέλετε και η επιτυχία του κ. Τσίπρα είναι η ικανότητα που είχε σε αυτές τις εκλογές να περάσει τα δικά του αδιέξοδα ως αδιέξοδα όλου του πολιτικού συστήματος και ουσιαστικά να τα μεταφέρει. Έπαιξαν ένα ρόλο στη συμπίεση του ποταμιού και οι δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω εδώ, παίχτηκε ένα ολόκληρο έργο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Δεν ξέρω αν παίχτηκε επίτηδες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κίνητρο πίσω από αυτό και δεν είμαι αρμόδιος για να το βρω αυτό. Υπάρχει εισαγγελέας για να τα ψάξει αυτά αν χρειαστεί. Όμως η εμφάνιση μιας εικόνας ντέρμπι των δύο μεγάλων κομμάτων, που όπως αποδεικνύεται δεν υπήρχε, γιατί από το ντέρμπι δεν φτάνεις στις 7,5 μονάδες, μπορεί να συμπίεσε τα μικρότερα κόμματα. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο και εν πάση περιπτώσει η σχέση των εταιριών δημοσκόπησης με κάποια διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να εξεταστεί από κάποια στιγμή και μετά. Μεθοδολογικού ελέγχου, ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα. Ακριβώς, ακριβώς. Όμως, νομίζω ότι αδικεί και το κόμμα μας να προσπαθήσουμε να ρίξουμε όλο το φταίξιμο σε αυτό το φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο μας χτύπησε σημαντικά. Το τι λέγατε αλλά είναι σε όλα. Δεν είπαμε ναι σε όλα. Ίσως δεν το κάναμε κατανοητό. Ναι, έτσι πέρασε στον κόσμο και αυτό είναι κατανοητό και είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να πούμε. Αλλά δεν είπαμε ναι σε όλα. Ζητήσαμε από τον Πρωθυπουργό τότε, το Μάρτιο, να φέρει την όποια συμφωνία είχε εκείνη τη στιγμή στο τραπέζι. Το γεγονός ότι δεν το έκανε το Μάρτιο, το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Το ότι δεν το πλήρωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το εξετάσει η ιστορία. Αλλά ο ελληνικός λαός το πλήρωσε πάρα πολύ και για κίνημα στη θέση, αντικειμενικά, εμείς νιώθουμε δικαιωμένοι. Δεν νιώθουμε δικαιωμένοι από το γεγονός ότι δεν πέρασε
σωστά στον ελληνικό λαό. Αλλά δεν ήταν 10% ήταν λαθός να ζητάτε έτσι επιτακτικά το 10%. Γιατί πρώτη φορά έτσι τέθηκε από πολιτικό αρχηγό. Έχω αυτό το στόχο, θέλω το 10%. Μήπως εξέπεμπε κάτι. Πάλι το κουκουέ παλιά. Το 17% δεύτερη κατανομή. Αλλά εκεί υπήρχε την κατανομή. Υπήρχε λόγος στο να σπάσει το εκλογικό σύστημα. Ακριβώς. Εγώ ρωτάω για το 10% τώρα, γιατί μου κάνει εντύπωση. Εδώ υπήρχε λόγος στο να παίξει ρυθμιστικό ρόλο. Εδώ, κοιτάξτε, εμείς είπαμε το εξής απλό στον ελληνικό λαό. Ότι για μας ουσιωδώς οι κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει και πριν την κρίση και μετά δεν είναι διαφορετικές. Πρώτον, είναι αλαζονικές και νομίζω τα πρώτα δείγματα της αλαζονίας τα παρακολουθούμε ήδη, στο ότι δεν υπάρχει κανένα άνοιγμα ουσιαστικό, παρά μόνο, ας το πούμε, κοροϊδία ανοιγμάτων προς τα άλλα κόμματα, το παρακολουθήσαμε και προηγουμένως. Από τη μία μεριά και από την άλλη, είναι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν μόνο σκοπό την νομή της εξουσίας. 1.925.000 που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και 200.000 που ψήφισαν τους ανεξάρτητους Έλληνες, εάν έχουν κάποιο άνεργο στην οικογένεια, αδερφό, ξάδερφο, καλύτερα να το γράψουν στην νομαρχιακή. Είναι ασφαλέστεροι τρόποι για να μπορέσουν να βρουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι το σύστημα επί 40 χρόνια. Αυτό το σύστημα εμείς δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τις τοποθετήσεις με κομματικά κριτήρια των διοικήσεων. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ένα νόμο με τις 50 έδρες που δεν οδηγεί ουσιαστικά στη σταθερότητα τη χώρα και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε και μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει αποτελεσματικότητα. Θα δούμε μια ανακύκλωση. Ελπίζω όχι. Ελπίζω πραγματικά αυτή η κυβέρνηση να δώσει λύσεις. Αλλά αν δούμε ανακυκλώσεις των υπουργών που απλώς τους μεταφέρουμε από το ένα υπουργείο στο άλλο και αυτό το θεωρούμε μια ουσιαστική ανανέωση και κάτι εντελώς διαφορετικό, ο κ. Παπαδημούλης. Εγώ δέχομαι ότι τα εννοεί αυτά που λέει, ότι πράγματι υπήρχαν προβλήματα στην αποτελεσματικότητα και στη διαχειριστική ικανότητα, αλλά θα πρέπει να δούμε ουσιώδη άλματα αποτελεσματικότητας, τα οποία δεν πιστεύω θα τα δούμε. Αν δεν τα δούμε, και εδώ είναι το σφάλμα του ότι δεν καταφέραμε να περάσουμε το μήνυμά μας, δυστυχώς θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Θα τα πληρώσει μέχρι το τέλος του έτους, θα τα πληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση, γιατί θα υπάρχουν νέα μέτρα. Και απλώς κλείνω με την απάντηση στο δεύτερο ερώτημά σας σε σχέση με τις συνεργασίες. Προφανώς δεν έγινε καμία κρούση για συνεργασίες, οπότε δεν νομίζω ότι είναι ένα ουσιαστικό θέμα που μπορεί να τεθεί. Εμείς, όπως σας είπα προηγουμένως, έχουμε προϋποθέσεις για την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτό είναι το δίλημα το οποίο θέσαμε, ότι εμείς με ένα 4, με ένα 5, με ένα 6% δεν μπορούμε να πετύσουμε και ουσιαστικά θα γίνουμε ανεξάρτητοι Έλληνες, δηλαδή το δεκανίκι του κυρίου Τσίπρα. Αυτό δεν είναι κανένας στόχος για ένα κόμμα το οποίο είναι μεταρρυθμιστικό. Εμείς είμαστε εδώ για να δούμε μια διαφορετική κυβέρνηση και όσο δεν τη βλέπουμε δεν θα προσυπογράψουμε την συνέχιση της καταστροφής. Σας ευχαριστώ κύριε Θεοχάρη. Στην κυρία Χρυσοβελόνη θα πάω. Ξεκινώ λοιπόν από το χαρακτηρισμό του δεκανίκη. Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είναι δεκανίκη. Ανεξάρτητοι Έλληνες ήταν μια κοινοβουλευτική δύναμη, μια κοινοβουλευτική ομάδα απολύτως συμπαγής, η οποία συμπεριφέρθηκε με έναν τρόπο όχι απλώς σταθερό, με έναν τρόπο απολύτως έντιμο και νομίζω ότι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αν θέλετε στην πορεία αυτής της κυβέρνησης έστω αυτό το χρονικό διάστημα των 7 μηνών, γιατί φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν οι ανεξάρτητοι Έλληνες είχαν καταψηφίσει, αν θέλετε, τα μέτρα στη Βουλή. Κυρία Χρυσοβελόνη, και να σας πω και κάτι μόνο για να τελειώσω. Αν 222 θα ήταν 212. Υπάρχει κάποια προγραμματική συμφωνία επί τη βάση της οποίας συνεργάζεστε με το κόμμα του κυρίου Παπαδημούλη? Θέλω να πω, εσείς είστε ένα αστικό κόμμα. Δεν σπέβδω να πω ότι είστε κεντροδεξιό κόμμα, γιατί το είχα πει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση και μου είχε πει ο κύριος Καμένος ότι είναι πατριωτικό κέντρο. Βέβαια, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση που ζωρίσαν τα πράγματα δημοσκοπικά, τον άκουσα να λέει και κεντροδεξιό, να ανοίγει και προς τα δεξιά τις φτερούγες του για να αγκαλιάσει ψηφοφόρους. Λοιπόν, είτε είστε πατριωτικό κέντρο, είτε είστε κεντροδεξιό κόμμα, είστε ένα αστικό κόμμα. Ωραία. Και εδώ έρχεστε να συνεργαστείτε με ένα κόμμα το οποίο δηλώνει αριστερό. Ωραία. Έχετε βάλει λοιπόν, κάποιες κόκκινες γραμμές. Υπάρχουν πράγματα στα οποία απαιτήσατε να μην εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμά του. Λοιπόν, έχουμε βάλει καταρχήν την συνεργασία μας πάνω στα θέματα τα οποία αφορούν την οικονομική πολιτική γενικότερα.
Έχουμε συμφωνήσει στο ότι θα πρέπει αυτή η συμφωνία που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τα επώδυνα και δύσκολα μέτρα να ξεκινήσουμε να την διαχειριστούμε, να διαχειριστούμε τα θετικά σημεία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να αξιοποιήσουμε τα θετικά σημεία και επίσης έχουμε βάλει κοινούς στόχους και κοινές στοχεύσεις όσον αφορά την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής, των τελωνιακών παραβάσεων, των πελατειακών σχέσεων στις οποίες αναφερθήκατε προηγουμένως εσείς, της διαφθοράς. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν. Γιατί στη χώρα μας μεγάλο πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα από τη διαφθορά, έχει πρόβλημα από τη διαπλοκή. Και θα σας έλεγα ότι το μισό και περισσότερο από το μισό μνημόνιο έχει δημιουργηθεί εξ αυτής της αιτίας. Στο μεταναστευτικό, ας πούμε, ποια πολιτική θα ακολουθήσει. Στην Εκκλησία, τι θα γίνει με την Εκκλησία. Από την άλλη όμως πλευρά, οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν θέσεις αταλάντευτες. Στο γάμο των ομοφυλοφίλων, τι θα κάνετε, συμφωνείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά τα θέματα της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας. Όσον αφορά το θέμα αυτό στο οποίο αναφερθήκατε και οφείλω να ομολογήσω ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει απόλυτος σεβασμός και κατανόηση στις κόκκινες γραμμές τις οποίες έχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο κατά την ψήφιση διαφόρων νομοσχεδίων όπως ήταν για παράδειγμα η Θακένια, όπως ήταν νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι ανεξάρτητοι Έλληνες όπου οτιδήποτε ήταν πέρα των κόκκινων γραμμών και των θέσεών μας διαφοροποιηθήκαμε, καταψηφίσαμε, χωρίς όμως να τεθεί σε κανέναν απολύτως κίνδυνο η κυβερνητική σταθερότητα και συνοχή. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό, ότι δύο κόμματα τα οποία προέρχονται, αν θέλετε, από διαφορετικούς χώρους, έχουν διαφορετικές στοχεύσεις και πολιτικές κατευθύνσεις, μπόρεσαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στα θέματα που αφορούν την οικονομική πολιτική και το μέγα ζήτημα του χρέους, η συζήτηση του οποίου θα αρχίσει τον Οκτώβριο, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και απόλυτος σεβασμός στις κόκκινες γραμμές και των δύο πλευρών. Μπορώ τώρα να ρωτήσω κάτι, μου επιτρέπετε. Κύριε, ναι, Χρυσοβελώνη, το μεταναστευτικό όμως είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή είναι μέσα στα δύο μεγάλα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Έχετε εντελώς διαφορετική πολιτική από αυτήν που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Σε αυτά τα θέματα σας διαβεβαιώ και είναι θέμα συμφωνίας και του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων με τον κύριο Τσίπρα ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα τηρήσουν τις αρχές τις οποίες έχουμε, θα ακολουθήσουμε τις ίδιες θέσεις τις οποίες έχουμε, δεν θα παραβιάσουμε και δεν θα παραπούμε. Θα κάνετε ό,τι πει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Ορίστε. Θα κάνετε ό,τι πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, θα κάνουμε αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε το σωστό, θα εφαρμόσουμε τις δικές μας θέσεις και τις δικές μας αρχές, θα καταψηφίσουμε όπου χρειαστεί, θα αντισταθούμε όπου χρειαστεί, διότι θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρχει απόλυτη ταύτιση στα θέματα που αποτελούν κόκκινες γραμμές για μας. Αιγαίου θα την ψηφίσετε? Ορίστε. Την αύξηση της φορολογίας. Έχει διαφωνήσει ο κ. Καμένος. Το να μην υπάρχει αύξηση και το να υπάρχει χαμηλό για το ΦΠΑ. Την κατάργηση της έκπτωσης. Βεβαίως. Μεγαλύτερη μείωση των αμυντικών δαπανών. Θα τα καταψηφίσετε αυτά? Όπου οτιδήποτε πάλι θα σας το πω παραβιάζει τις θέσεις μας και τις γραμμές μας που τις έχουμε εκφράσει με κάθε δυνατό τρόπο, σαφέστατα και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και θα καταψηφίσουν και θα διαφοροποιηθούν. Κυρία Χρυσοβελώνη, και πώς θα σταθεί η κυβέρνηση? Θα σταθεί όπως στάθηκε και το προηγούμενο διάστημα. Καταψηφίσαμε διατάξεις. Θα μπει στον προϋπολογισμό μέσα, κυρία Χρυσοβελώνη. Θα καταψηφίσετε τον προϋπολογισμό? Κύριε Κακλαμάνη, περιμένετε να σας πω. Όχι, απαντήστε. Καταρχήν. Πριν έρθει οτιδήποτε για να ψηφιστεί, θεωρώ, και έτσι συνέβαινε και μέχρι τώρα, υπήρχε σαφέστατα μία συζήτηση ανάμεσα στους δύο αρχηγούς. Φαντάζομαι ότι αυτό θα συνεχιστεί να γίνεται και στο εξής, αλλά από εκεί και πέρα, οτιδήποτε παραβιάζει τις κόκκινες μας γραμμές στα συγκεκριμένα σημεία, εμείς εγώ, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Πώς θα υλοποιηθεί? Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση τετραετίας. Ναι. Εγώ ακούω ήδη από την κυρία Χρυσοβελώνη για κόκκινες γραμμές. Δεν γραμμές. Ακούτε τίποτα από την κυρία Χρυσοβελώνη. Όχι, τα ίδια είναι οι κόκκινες γραμμές που έχει διατυπώσει και δημόσια πρώτων εκλογών ο Πάνος Καμένος. Ακούω μισό λεπτό. Ακούω τα τρία κόμματα τα οποία έλεγαν στη δική σας εκπομπή μετά το debate, θυμάμαι και τον κύριο Θεοδωράκη και την κυρία Γεννηματά να λένε ότι χρειάζεται να έχουμε συνεννόηση μετά τις εκλογές των φιλευρωπαϊκών δυνάμεων. Πάει συνεννόηση.
διαλύθηκε μετά τις εκλογές. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν διαλύθηκε ποτέ από την κυβέρνηση. Δεν υπήρξε καμία. Για τους λόγους, οι πολίτες είπαν να ληφθεί το μήνυμα. Εγώ δεν βλέπω να ληφθεί κανένα μήνυμα μετά τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι στην αντιπολίτευση. Πώς θα έχουμε κυβέρνηση? Θα σας απαντήσω. Πώς θα περάσει αυτός ο Γολγοθάς του μνημονίου? 155 έχουν κυβερνήσει. Ακούστε να δείτε. 155 με κόκκινες γραμμές από τον κυβερνητικό εταίρο. Μα τι λέτε τώρα, τέτοιες αγκαλιές γινήκανε στην πλατεία Κλαθμόνος. Αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, δεν τα είδατε. 155 έχουμε. Έχουμε μία συμφωνία την οποία. Αγκαλιές και κόκκινες γραμμές δεν ξέρω πώς είναι. Αυτή έχουμε συμφωνία. Την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη και βασική μας στόχευση. Λοιπόν, ως προς αυτό συμπλέουμε και συμπίπτουμε τουλάχιστον στα βασικά σημεία, στα πιο σημαντικά σημεία. Όμως, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πάβουν να είναι ένα κόμμα το οποίο έχει τη δική του ταυτότητα, το οποίο έχει τις δικές του θέσεις, αξίες και αρχές. Και εδώ είναι η καλύτερη απάντηση ότι εμείς δεν είμαστε δεκανίκη κανενός κόμματος. Όταν λοιπόν θα έρθει η στιγμή, όταν θα έρθει η στιγμή, θα υπάρχει ανάμεσα στους δύο αρχηγούς ανταλλαγή θέσεων, ανταλλαγή απόψεων και είμαι σίγουρη ότι θα βρεθεί λύση, χωρίς όμως εμείς να χρειαστεί να παραβιάσουμε τις θέσεις μας και τις αρχές μας και να κάνουμε. Θα είχε ενδιαφέρον κάτι ενδιαφέρον με την αδράση. Εμένα δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η εικόνα από τα παλαιά σκίτσα Ιωάννου με τη γιαγιά που φώναζε θαύμα, θαύμα. Όχι, να είστε σίγουροι. Ξέρετε, όταν ξεκίνησε η κυρία Χατζηνικολάου. Μα πώς και θα κρατήσετε τις κόκκινες γραμμές? Θα σας πω. Και θα ψηφίζετε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ? Είδατε να υπάρξει πρόβλημα αυτό το εφτάμινο? Δηλαδή τη λέξη κούγκι να τη διαγράψω που την είχα γραμμένη? Γιατί κάνατε τούμπα σε όσα λέγατε. Είδατε για αυτό το εφτάμινο. Για να μην το χάσουμε, για να μην το χάσουμε πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Να ρωτήσω κάτι. Εννοείται ότι υπάρχουν οι απέναντι που θα στηρίξουν στις διαφοροποιήσεις? Γιατί υπάρχουν και άλλοι πρόθυμοι. Μικρή διακοπή θα την έχετε, κυρία Χρυσοβελόνη. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε και αμέσως μετά ο λόγος στον κύριο Γιώργο Καρά από την Ένωση Κεντρών και στον κύριο Δημήτρη Στρατούλη από τη Λαϊκή Ενότητα. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι, δεν είναι μάγειρες, δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν, δεν είναι αυτοκίνητα, δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Το Σάββατο με την Αγορά. Κώστας Βίρβος. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο CD με τα μεγάλα τραγούδια του κορυφαίου λαϊκού στιχουργού. Και το μυστηριώδες νησί του Κόμ. Η θρυλική παιδική σειρά δράσης και φαντασίας μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club. Αποκλειστικά και δωρεάν, οι μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα, Emotions, η απόλυτα ατμοσφαιρική συλλογή σε δύο CD. Μαζί, Harper's Bazaar με τα καλύτερα ρούχα και αξεσουάρ της νέας σεζόν.
και ιστορικά θέματα. Ο εθνικός διχασμός και η ρήξη του Ελευθέριου Βενιζέλου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, Eurobasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το Full Pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV.